Γεια σας παιδιά, μετά από καιρό άλλο ένα βιντεάκι θα κάνουμε. Πήραμε επιπλέον κάποια χρυσά αξεσουάρ, θα σας τα δείξω τώρα, φτηνά, από eBay. Εδώ τώρα παλεύουμε να τα τοποθετήσουμε. Θα σας δείξω τώρα τι έχω πάρει. Λοιπόν, πρώτον έχω πάρει αυτή τη στέκα, η οποία είναι ρυθμιζόμενη, το stand. Έχει ωραίο σύστημα αυτό. Χαμηλώνει και μακραίνει. Από πίσω έχει δύο βιδούλες. Και εδώ έχει τρύπες, τέσσερις τρυπούλες από πίσω. Αυτό τώρα δυστυχώς δεν το σκέφτηκα να σας το δείξω από πριν. Και ρυθμίζει. Πήρα αυτά επίσης, τα μαρσιπιέ, τα πατάκια. Οι δυσκολίες, επιτέλους καταφέραμε να αγοράσουμε και τα μορτσεράκια αυτά, εδώ τα χρυσά, είναι πολύ ωραία. Αυτά τα βρήκα 70 ευρώ το ζευγάρι. Τα βρήκα 70 ευρώ, δυστυχώς δεν είχα μετρήσει καλά. Και είναι ένα πόντο πιο κοντά από τα εργοστασιακά, δηλαδή αυτά είναι 33 πόντους. Τα εργοστασιακά ήταν 34. Χαμήλωσε λίγο, ένα ελάχιστο, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπήκανε ωραία, ταιριάξαν ωραία. Να σας πω τώρα, λοιπόν, αυτά τα οποία τα βρήκα και τα μαρσιπιέ, πόσο, γύρω στα 20 ευρώ τα δύο ζευγάρια. Λοιπόν, αυτά μπήκανε, αυτά έχει το πίσω, είναι άλλο. Το πίσω είναι άλλο, έχει μια τρυπούλα εδώ, από το εργοστάσιο που είχε τα παλιά. Και απλώς έβαλα μια βίδα και βίδωσα εδώ. Σχετικά εύκολο αυτό. Εδώ τώρα με δυσκολεύει λίγο, διότι δεν ήταν για το συγκεκριμένο μηχανάκι. Για CB έγραφε βέβαια, αλλά το πάχος που είχαν αυτά δεν χωρούσε να μπει το εργοστασιακό πατάκι και έπρεπε να το φάω λίγο με τη μαργαρίτα, να το λεπτύνω λίγο για να χωρέσει. Έτσι, πάνω κάτω αυτά νομίζω, δεν έχω κάτι άλλο. Σχετικά δεν με ταλαιπωρήσανε πολύ, θα έλεγα. Να δείτε και από την άλλη που τα έχω βάλει. Ωραία, λοιπόν, αν προλάβω αυτό και το καθρεφτάκι, θα τους κάνουμε μια υδρογραφή σε χρυσό. Οπότε το επόμενο βιντεάκι μάλλον θα είναι αυτό. Λοιπόν, αν προλάβω θα αρχίσω να κάνω την προετοιμασία σήμερα, δηλαδή το τρίψιμο. Πρέπει να τριφτεί, να ξαναβαφτούν αυτά κανονικά από την αρχή και μετά να γίνει υδρογραφή. Οπότε το επόμενο βιντεάκι θα είναι αυτό.
Λοιπόν, έγινε παιδιά, αυτά από μένα και το χοντάκι μας. Θα βάλω τώρα εδώ και το... Έχω παραγγείλει άλλο ένα με 20 ευρώ εδώ αυτό το σύστημα του Λεβιέ των ταχυτήτων, διότι έχει λίγη σκουριά. Έχει λίγη σκουριά το δικό μου. Μπορώ να το βάψω, αλλά βρήκα ένα έτσι σε νίκελ, ας πούμε, και πιστεύω θα είναι πιο ωραίο, δηλαδή σε τέτοιο χρώμα εδώ όπως είναι η εξάτμιση, και θα είναι πιο ωραίο πιστεύω. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Έγινε. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι και προσοχή στους δρόμους τώρα τελευταία, γιατί με τα καρναβάλια και αυτά έχουν γίνει πολλά εδώ στο Ρέθυμνο πάλι, όπως κάθε χρόνο δυστυχώς. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σας.